Σήμερα θέμα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ και απολαύστε, γιατί θα πάμε σε μια άλλη εποχή πολύ κοντινή για μένα. Πάμε. ΠΑΣΟΚ έκανε έργα παντού, σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε νομό, σε κάθε πόλη. Έργα που ενώνουν τους Έλληνες, έργα που αλλάζουν τη χώρα και δημιουργούν μια δυνατή Ελλάδα με ανάπτυξη. 4 χρόνια τώρα, θυμάστε να έκανε κάτι μεγάλο η Νέα Δημοκρατία. Φτάνει πια, μαζί για τη νίκη και τη νέα αλλαγή. ΠΑΣΟΚ. Σιγουριά. Ελπίδα. Προοπτική. Τα μάτια σας ανοιχτά. Τα μάτια σας στο μέλλον. Τα μάτια σας στο συνασπισμό. Συνασπισμός. Συν η ψήφο σου. Συνασπισμός. Για να πάει η Ελλάδα μπροστά. Έχετε χάσει, δε. Εγώ ό,τι και να σας περιγράψω, εσείς σας απολαύσατε αυτό που βλέπατε. Εγώ απίλαυσα τον Νίκο Υποφάντη. Είμαι συγκινημένος, όπως είναι και οι καλεσμένοι μας εδώ που συμμετείχανε σε αυτές τις καμπάνιες και τις προεκλογικές εκστρατείες με τις ιδέες τους και τις απόψεις τους. Έτσι, Βασίλης. Για το πώς θα γίνει αυτή η πολιτική κουβέντα με τα συνθήματα και με τις διαφημίσεις. Και λοιπόν, καμπάνιες, σε όλοι. Βασίλης Κάβαλος, λοιπόν, επικοινωνιολόγος. Ράτκομ, και εσύ, να είστε καλά. Σωστά, και Περικλής Πυλίδης. Καλώς ήρθατε και δυο. Ο κύριος Πυλίδης, θέλω να σας πω, είναι ο εμπνευστής του «Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τι θέλουμε». Έχει μείνει ακόμα. Κανονικά δεν έπρεπε να έρθω. Γιατί? Γιατί δείχνει την ηλικία μου αυτό, αλλά ήμουνα τότε. Τι λέτε, καλέ. Παιδί, 10 ετών το σκεφτήκατε. 20 χρόνια και πριν, έτσι. Λοιπόν, όντως αυτό έχει μείνει, το «Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα». Εγώ νόμιζα δεν ήθελες να έρθεις, γιατί το «Υπάρχουμε καλύτερη Ελλάδα» ακόμα το ψάχνουμε. Εσύ είναι επίκαιρο, διαρκώς. Συγκινηθήκατε. Τα πολύ το ελπίζαμε όμως τότε τουλάχιστον. Τώρα εδώ είναι η απορία, τι λέμε. Τώρα θα το λέγατε αυτό το σλόγγαν, θα το βάζατε. Κύριε Κάβαλε. Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τι θέλουμε. Καταρχάς, το πώς το έβαλα τότε είναι τελείως άσχετο. Τα έχω πει στον Νίκο πριν από. Όχι, θα το μοιραστείτε εδώ όμως και μαζί μας, ναι. Επί της ουσίας, όταν ανέλαβα και έπρεπε να κάνω όλη την καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας τότε, όλα πηγαίναν θαυμάσια. Είχες ένα Πασόκ το οποίο θριαμβολογούσε και σωστά, γιατί
Μπορεί να ήταν με δανεικά όλα αυτά, τα οποία τα πληρώσαμε αργότερα, αλλά δεν μας ήρθε ο λογαριασμός μετά. Μας ήρθε. Δεν υπήρχε ο λόγος να αλλάξει. Το πληρώσαμε. Το βάλε. Το πληρώσαμε. Το βάλε, Αλέξανδρε. Διαφαριστούμε. Γιατί Πασόκη μας το έλεγε, μην το ξεχνάτε. Ναι, λέτε. Το χρηματιστήριο πήγαινε σφαίρα. Όλοι έλεγαν όχι επενδύω, αλλά παίζω στο χρηματιστήριο. Ο Σιμίτης ήταν ένας πολύ καλός και καλοσυνάτος λογιστής, πρωθυπουργός σε σχέση με εκείνο τη θύελα του Ανδρέα Παπανδρέου. Και όλα ήταν θαυμάσια. Εκεί λοιπόν δεν είχες να αντιτάξεις κάτι. Όλα νομίζαμε ότι ήταν θαυμάσια, ναι. Γι' αυτό ήταν ότι από αυτό που βλέπετε, εμείς έχουμε και κάτι καλύτερο, που ήταν και τελείως θολό και αόριστο. Ποτέ δεν περιγράψαμε ποιο είναι το καλύτερο. Έτσι. Αλλά το κλου σε αυτό το μήνυμα ήταν το και τι θέλουμε. Δηλαδή αυτό το ζητάω, το απαιτώ. Και αυτό που δείξατε πριν, νομίζω ότι πέρασε στον κόσμο με την συμβολή του Σταμάτη του Σπανουδάκη, που τότε είχαμε μια ιδέα. Ας το μελοποιήσουμε και κάπως. Δεν... Α, βάλατε μουσική. Ε, βέβαια. Αυτό είναι γραμμένο από το Σπανουδάκη. Το έχει γράψει ο Σταμάτης ο Σπανουδάκης, φίλος του Καραμαλή τότε, και είπαμε ας τον αξιοποιήσουμε, να μην πω να τον εκμεταλλευτούμε, τον αξιοποιήσουμε. Και το συγκεκριμένο σποτ που δείξατε είχε γίνει γιατί όταν βγάλαμε τα πρώτα σποτ και έπαιζε στο τέλος ως φινάλε, μας κορόιδεψε πάρα πολύ καταρχάς ο Κώστας Αλαλιώτης που έδινε το καθημερινό brief και ότι ακούστηκε σαν παιδικό παιχνιδάκι. Τότε σε μια συζήτηση λοιπόν που κάναμε, υποστηρίξαμε ότι αντί να το αποσύρουμε, γιατί υπήρχε και αυτό έτσι, πολύ μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, λέγανε κόψτε το τραγουδάκι, μας κοροϊδεύουν. Και αντί να το αποσύρουμε, είχαμε πει τότε και με τον Άρη τον Σκιωτόπουλο, ας κάνουμε σποτ επί τούτου, για να το στηρίξουμε αντί να το αποσύρουμε. Και έτσι βγήκε αυτό το σποτ που είδατε. Σήμερα θα το δίνετε αυτό, συγγνώμη. Θα το λέγαμε σήμερα. Αυτό το σλόγγαν. Θα πήγαινε στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν μας νοιάζει που. Σόπιον. Υπάρχει καλύτερη η Ελλάδα και τη θέλουμε. Νομίζω ότι αυτό ως μήνυμα θα μπορούσε, ειδικά τα τελευταία 10 χρόνια μετά την κρίση και μετά από όλο αυτό που τραβάμε, δηλαδή από το 9 και μετά, το υπάρχει καλύτερη Ελλάδα, δεν ξέρουμε αν υπάρχει, αλλά ότι θέλουμε καλύτερη Ελλάδα. Υπάρχει αυτό το ερώτημα. Άλλαξε λίγο, παραφράζατε λίγο αυτό. Βασίλη Καβάλε, τι βλέπεις, τι διαπιστώνεις, κάνοντας αυτή τη σύντομη ιστορική αναδρομή. Κοίτα, οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Έχουμε από τότε περάσει αρκετά μνημόνια. Αρκετά έχουμε μνημόνια. Περάσει... Το λέμε λες και είναι καραμέλα. Ποιος θα μας τα έλεγε τότε και να λέγαμε ναι, ας πούμε, τρελό θα τον λέει. Έπαινε ένα quiz, το έβλεπα στον Γρηγόριο τον Αρναού, το βλέπω χθες στον Αντένα, και λέμε τη δέραμε τα σκυλιά. Και όντως, τη δεκαετία του 80 και του 90, τα σκυλιά τα δέναμε με τα λουκάνικα. Πραγματικά. Όχι. Τα ίζανε με αστακό τις γάτες κάποιοι. Τέλος πάντων, λέτε. Περάσαμε τα μνημόνια, περάσαμε κρίσεις. Σας θυμίζω που ανέδειγνα κάθε φορά την αδυναμία του κράτους να προστατεύσει τη ζωή και την ασφάλεια των πολιτών. Δεν είναι μόνο το ορεινό φαινόμενο. Θυμίζω το 2007... την καταστροφική φωτιά στην Ηλία, μετά τη Μάνδρα, μετά το Μάτι και τώρα τα Ντέμπι. Συνεπώς, οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές από τότε. Η χώρα μετά από τα μνημόνια έδειξε να επιστρέφει στην κανονικότητα, έδειξε να ξαναγυρνάει σε ένα καλύτερο οικονομικό περιβάλλον, μολονότι είχε να αντιμετωπίσει πρωτόγνωρες κρίσεις, όπως αυτή της πανδημίας, όπως αυτή τη σχέση μας με την Τουρκία. Και παρόλα αυτά έδειχνε ότι βαίνουμε προς την επιστροφή στην ομαλότητα και στο κτίσιμο ξανά μιας εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν επιστράτευσαν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο Πρωθυπουργός και πάμε να δούμε λίγο. Τι είναι αυτό? Αφορά τους νέους και την επικουρική σύνταξή σας. Στον ατομικό κουμπαρά μαζεύονται όσα πληρώνετε εσείς ως εργαζόμενοι. Κανένας άλλος δεν μπορεί να τον αγγίξει. Τον βλέπετε να αυξάνεται με τον καιρό και έχετε τον έλεγχό του μέσα από το app myteka.gov.gr. Αποταμιεύετε και επενδύετε για τη δική σας μελλοντική σύνταξη. Δεν πληρώνετε την τωρινή σύνταξη κάποιου άλλου. Στο τέλος, η επικουρική σας σύνταξη θα είναι υψηλότερη κατά 43% έως 68%. Λοιπόν, ξέρω ότι η επικουρική σύνταξη είναι ένα περίπλοκο θέμα. Εάν θέλετε, γράψτε μου τις ερωτήσεις σας. Θα χαρώ να τις απαντήσω. Άλλαξε ο τρόπος. Είναι πλέον... Άλλαξε ο τρόπος. Είναι πλέον ένας νέος διάβολος επικοινωνίας μεταξύ των πολιτικών
και της κοινής γνώμης. Υπάρχει πάρα πολύ συνδεδεμένη, είναι πάνω από 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι ένα διαδραστικό μέσο. Δεν σημαίνει ότι όσοι είναι συνδεδεμένοι με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους ενδιαφέρει η πολιτική. Τους ενδιαφέρουν 1,000 άλλα πράγματα. Ο τρόπος να τους προσεγγίσεις όμως είναι υπαρκτός. Να επιλέξεις και να επικεντρώσεις την προσπάθειά σου σε αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους μπορείς να επικοινωνήσεις και να έχεις κοινές απόψεις και κοινές θέσεις. Αυτό που κάνει τη διαφορά δεν είναι ο αλγόριθμος που θα σε πάει σε αυτούς, είναι το περιεχόμενο του μηνύματός σου και ο χρόνος και ο τρόπος με τον οποίο θα επικοινωνήσεις με αυτούς. Περικλή Πηλίδη, όλο το επιτελείο, το επικοινωνιακό, οι κορυφές των κομμάτων συνεδριάζανε να βρούμε ποιο είναι το πιο ορθό μήνυμα, ο τρόπος που θα προσεγγίσουμε, τι θα δείξουμε στην τηλεόραση, υπερπαραγωγή. Το υπάρχει καλύτερη Ελλάδα, του πω το αυτό, είναι υπερπαραγωγή. Και τώρα βλέπουμε τον Πρωθυπουργό και τον Αλέξη Τσίπρα να είναι στο αυτοκίνητό του κάπου να πηγαίνει, να σηκώνει το κινητό, να γράφει δύο λόγια και να κάνει ανάρτηση στο TikTok. Βέβαια έχει, Περικλή, τον επικοινωνιολόγο που του λέει κάνει την ανάρτηση. Την περνάει, τη βλέπει ένα μάτι. Κάνει την έτσι. Αλλά κάνει την έτσι. Και το κάνει μόνος του. Ναι. Αυτό το συγκεκριμένο που είδαμε τώρα με τον Μητσοτάκη, επί της ουσίας προσπαθεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον, δηλαδή πιο περιβάλλον, του αυτοκινήτου, και ότι αυτό είναι ένα τυχαίο γεγονός. Φυσικά ξέρουμε ότι καθόλου τυχαίο γεγονός δεν είναι. Και ενώ θα μπορούσε εκχάλιστα στο γραφείο του να τα πει ως άνθρωπος και ήρεμα, παιδεύεται κιόλας να το πει εκεί και να υπάρχει μια κάμερα που. Να τα πει ως άνθρωπος. Και να βλέπουμε και την οροφή του αυτοκινήτου για να δείξει ότι είναι πολύ χαλαρός. Και... Άρα πρέπει να δημιουργήσουν ένα σκηνικό που αυτό το σκηνικό να μπορεί να κολλήσει προσιτό, και να συνάδει στο έτσι. TikTok. Και να μπορέσει ένα παιδί να το δει, γιατί αν δει ξαφνικά ένα πλάνο με το γραφείο του, μπορεί να το κλείσει. Λοιπόν, κοιτάξτε ένα τέτοιο πλάνο, μπορεί να πάμε το κλείσει. Να λίγο, πάμε να το δείξουμε πάλι στον οθόνη μας. Μιλένα, γίνε να το δεις. Λοιπόν, κοιτάξτε λεπτομέρειες. Το έχει κάνει, μιλάει για το θέμα των συντάξεων εδώ των επικουρικών, γράψτε μου τις ερωτήσεις κτλ. Πάμε να το δούμε από την αρχή, κοιτάξτε από πού περνάει. Να δούμε full, γιατί... Είναι Θεσσαλονίκη, λέει, είναι Θεσσαλονίκη. Θέλω να σας μιλήσω για τον ατομικό λογαριασμό από τη Θεσσαλονίκη. Μιλάει στους νέους. Σε λίγο θα δούμε. Φοράει τη ζώνη του βεβαίως για να υπάρχει ασφάλεια. Περνάει από το Λευκό Πύργο πίσω. Θα το δούμε τώρα αριστερά στην οθόνη μας. Κοιτάξτε πίσω του, θα δείξουμε το Λευκό Πύργο σήμερα κατά τεθέν. Άρα είναι προσεγμένο. Είναι από το αυτοκίνητο, το οποίο αυτοκίνητο είναι ανοιχτό από πάνω. Κάθεται στην πρώτη θέση. Προσεγμένο, Περικλή, έτσι. Ναι, δεν εγώ είναι λέω τίποτα ότι τυχαίο. Αν δεν δηλαδή. Πετύχει το πρώτο γύρισμα, πόσες γύρες θα κάνανε στην πόλη για να ξαναπεράσουν μπροστά από το Λευκό Πύργο. Πόσες γύρες για να ξανά και ξανά, το ίδιο προκειμένου να πετύχει. Προσπαθεί όμως να χρησιμοποιήσει ένα μέσο που το βλέπουν οι νέοι με βίντεο. Η εικόνα έχει εγκαταλειφθεί αποδίδει. Πλέον. Η εικόνα και είναι διαδραστικό. Τους ζητάει να γράψουν τις ερωτήσεις και να αρχίσει ένας διάλογος μαζί τους. Αποδίδει όμως έχει αντίκρισμα. Έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να το δει κάποιος που βρίσκεται στο TikTok. Το TikTok που αυτή τη στιγμή είναι, έχει τη μεγαλύτερη τάση. 6 εκατομμύρια ημερησίους. Που είναι στην ουσία αυτό που ανησυχεί και όλα την Αμερική και την Ευρώπη είναι ότι διεμβολίζει η Κίνα αυτό το κατεστημένο το δικό τους, γιατί είναι κινέζικο. Το TikTok, αν θέλουμε να το κρίνουμε και να πούμε έναν τίτλο γι' αυτό, εγώ θα έλεγα αν υπήρχαν σκουπίδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο TikTok υπάρχει ένας ολόκληρος βόθρος. Δηλαδή όχι μόνο, θα μου επιτρέψετε. Ναι, αλλά έχει πολύ πράγμα που είναι πολύ συχαμερό και άσχημο. Αν κάποιος λοιπόν καταφέρει να τα αποκλείσει αυτά και να βλέπει κάτι, πρέπει κάποιος να ξέρει πώς θα το χρησιμοποιήσει. Βλέπω λοιπόν από πολιτικούς, ανεβάζουν μια θαυμάσια πιστεύοντας αυτή η ομιλία που κρατάει 10 λεπτά σε ένα καφενείο. Ναι. Και λέω, σε ποιον απευθύνονται. Ο αλγόριθμος του TikTok τους ενθουσιάζει βλέποντας από κάτω ότι είχε 3.000 προβολές. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα, γιατί στο Sky, και αυτή είναι η ιστορία του TikTok, προκαλεί από μόνο του προβολές για να υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός αυτών που το χρησιμοποιούν. Άρα τι είναι εικονικό, είναι Μιλένα Ελιοπούλου. Παρακαλώ, είναι Νίκο εικονικό. Υποφάτη, είναι εικονικό. Είναι εικονικό. Γιατί το εμπιστευόμαστε εμείς στο TikTok και τα υπόλοιπα. Κάτσε, παιδί μου, μισό λεπτό. Υπάρχουν στατιστικά, δεν είναι έτσι. Μισό λεπτό. Βασίλη Καβάλε, το μήνυμα πρέπει να είναι πιο μαζεμένο πλέον. 15-20 δευτερόλεπτα. Μόνο. Το υπάρχει καλύτερη κάτε, Ελλάδα που βλέπαμε κάτε τώρα σε 15-20 δευτερόλεπτα.
εσύ να εξηγήσεις την πολιτική σου και να την αναπτύξεις. Αλλά αυτό είναι το μέσο. Θα χάσετε τη δουλειά σας τώρα. Τι είναι αυτά που λέμε? Όχι, η δουλειά μας ίσα-ίσα αυξάνεται με αυτόν τον τρόπο. Διότι για να συμπυκνώσεις ένα μήνυμα σε 15-20 δεύτερα, χρειάζεται πάρα πολύ προσπάθεια και ιδιαίτερη τεχνική. Πού είναι οι εποχές που βλέπαμε, δείξτε μας, Αντρέα Παπανδρέου, με τις σημαιούλες. Έχουμε οικολογική συνείδηση τώρα. Του Τάσου Μπερσίμ, που τι είχε κάνει. Ο Τάσο, αγαπημένος. Ο Χουντίνι της Ελλάδας, έτσι, είχε δείξει 500.000 κόσμο, του έχει κάνει 5 εκατομμύρια, έτσι. Προσοχή, το αντίστοιχο και στη Νέα Δημοκρατία. Θεωρείται ότι η συγκέντρωση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το 1990 ήταν πολύ μεγαλύτερη τότε που ήταν ο Ξαρχάκος με την ορχήστρα. Πάνε αυτά τώρα. Έτσι, πάνε αυτά τώρα. Mm. Πάνε αυτά. Πού θα δούμε τέτοια συγκέντρωση ξανά, κατεβάζανε. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Ευτυχώς πάνε. Δεν το θέλουν, δεν θέλουν τη μαζικότητα. Δεν τη θέλουμε. Ευτυχώς, γιατί. Δεν μπορεί να την πετύχει. Με το ζόρι. Κουβαλούσαν πούλμαν, κάναν μετακινήσεις, φτιάχνανε αυτό για να δημιουργήσουν μία εντύπωση. Και μετά αυτός ο κόσμος, αφού έπαιρνε και το σακουλάκι του που είχε μέσα σαντουιτσάκι και πορτοκαλάδα, μπαίναν ξανά στα λεωφορεία. Σοβαρά, έτσι γνωρίζω. Φεύγανε πίσω για να καταφέρουν να γεμίσουν μία πλατεία και να δείξουν ότι έχουν. Και η μπεν και η δέκα. Πέθανε αυτό, δεν το θέλουμε πλέον. Ευτυχώς. Αυτό λέω ευτυχώς. Αυτό έχει πεθάνει. Και ευτυχώς που έχει πεθάνει. Και ευτυχώς που έχει πεθάνει. Και πώς θα δείξει τη μαζικότητα το κόμμα, ότι κοίταξε να δεις. Δεν είμαστε ένα απλό κόμμα, είμαστε κίνημα. Νομίζω, ναι, πώς. Ακούστε τώρα, οι προεκλογικές εκστρατείες γίνονται για να πείσουμε και να πάρουμε όσο μεγαλύτερο ποσοστό από τους αναποφάσεις τους μπορούμε, που θα κρίνει και το εκλογικό αποτέλεσμα. Το εκλογικό αποτέλεσμα, ναι. Για να βρούμε τους αναποφάσεις και να τους πείσουμε τα μέσα. Κοιτάξτε εδώ πέρα τι έχει κάνει. Εδώ στο μαύρο είναι 10 μέσα. Ναι. Όλο το υπόλοιπο που έχει βάλει τα φώτα, τους έχει βάλει από κάτω. Θυμάμαι τότε, το θυμάστε καθόλου. Είχαμε τους με το CB, με το walkie-talkie. Α, το walkie-talkie. Ναι, και σου λέγανε πηγαίνετε κάτω από τα φώτα. Ήταν με ντουντούκα αυτός. Πηγαίνετε κάτω από τα φώτα. Πάρτε τις σημαίες που έχουμε κάτω και σηκώστε τις ψηλά. Όταν γινότανε το πλάνο, είχε ενημέρωση πάμε πατησίων. Τους έλεγε σηκώστε σημαίες ψηλά, ανάψτε αυτά τα καπνογόνα. Τα θυμάστε αυτά, πώς γινόταν. Πάνε αυτά. Χαθήκανε. Λοιπόν, και να μην αδικούμε τη Νέα Δημοκρατία το 1990. Ο αντίστοιχος σκηνοθέτης ήταν ο Βλαχοδημητρόπουλος, εξαιρετικός και αυτός, συνεργάτες και φίλοι με τον Τάσο Μπερσίμ. Μάλιστα. Συνεργάτες και φίλοι. Τι μαγικά κάνανε και οι δύο. Πάντως αυτές οι εποχές έχουν τελειώσει. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Ο πολιτικός λόγος έχει αλλάξει. Ο πολιτικός λόγος ασφαλώς και έχει αλλάξει. Η δυσκολία τώρα είναι ότι δεν έχουμε ένα σύνθημα. Ένα βασικό αφήγημα για να πείσουμε την πλειοψηφία της κοινής γνώμης και ιδιαίτερα το ποσοστό των αναποφασίστων που κρίνει και το εκλογικό αποτέλεσμα. Η δυσκολία τώρα είναι ότι έχουμε ένα πολυδιασπασμένα κοινά που πρέπει να μιλήσουμε διαφορετικά για να τους προσεγγίσουμε. Συνεπώς εκεί είναι εξαιρετικά δύσκολο, χρειάζεται πάρα πολύ να ερευνητικά εργαλεία, όχι μόνο ποσοτικά και ποιοτικά, προκειμένου να προσαρμόσεις το μήνυμά σου και να αυξήσεις τις πιθανότητες για να πείσεις αυτό το πολυδιασπασμένο εκλογικό κοινό. Η δυσκολία είναι τώρα πολύ πιο μεγαλύτερη. Παλιά βγάζαμε ένα σύνθημα αλλαγή, κάναμε και 10 προεκλογικές εκδηλώσεις, κάναμε και 10 σποτάκια και τελειώναμε. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο διαφορετικά, είναι πολύ πιο δύσκολα και πρέπει να επικοινωνήσεις με διαφορετικά κοινά, με διαφορετική ατζέντα, με διαφορετική κουλτούρα. Και με περισσότερη αλήθεια, κύριε Πηλίδη, ίσως. Δηλαδή, ο κόσμος είναι πιο υποψιασμένος, προσέχει περισσότερο, έχει κουραστεί, έχει βαρεθεί. Ο κόσμος είναι αδιάφορος. Αδιάφορος είναι. Εγώ νομίζω ενδιαφέρεται. Αδιάφορος, όντως. Από τη μεταπολίτευση και μετά, ενώ αδιάφορος σε σχέση με το πολιτικό μήνυμα και το πώς και τι. Μετά τη μεταπολίτευση, είχαμε δύο συνθήκες που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Είχαμε ηγέτες σε τέτοιο βαθμό που μπορούσαν να γεμίσουν πλατείες, άσχετα να τις βουλώναν τρύπες με τον τρόπο που είπες πριν. Λοιπόν, άρα είχαμε ηγέτες και τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον Αντρέα Παπανδρέου. Δεν υπάρχουν τέτοιου βεληνικούς ηγέτες, γιατί είναι και οι συνθήκες και οι μέρες μας διαφορετικές. Δεν θα μπορούσαν να διαμορφωθούν τέτοιοι ηγέτες μέσα στο πολιτικό σκηνικό. Το άλλο είναι ότι. Αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο πλέον και μετά από το τόσα χρόνια δημοκρατία στην Ελλάδα είναι η ουσία. Τότε υπήρχε αντιπαράθεση η δεξιά και η αλλαγή. Άρα το αλλαγή ήταν πολύ σωστό τότε, δηλαδή να φύγουν οι δεξιοί και να έρθει κάτι που είναι πιο σοσιαλιστικό, πιο αριστερό. Πρώτη φορά στην Ελλάδα με τέτοια δυναμική στη νεότερη ιστορία της. Mm. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό.
Δεν υπάρχει πλέον μια ιδεολογική αντιπαράθεση τέτοια δύναμη. Άρα δεν υπάρχει κινηματισμό στα κόμματα. Δεν υπάρχει, έτσι. Και γι' αυτό και δεν βλέπουμε και ακραίες κακές συμπεριφορές. Γιατί σας θυμάστε ότι κάνανε εκλογές και έπρεπε όποιος οπλοφορούσε να πάει να καταθέσει το όπλο του. Απαγορευόταν το αλκοόλ την ημέρα των εκλογών. Ναι, λέτε. Έτσι. Λοιπόν, το είχα κάνει. Εγώ το είχα κάνει πάνω με αυτό. Έτσι, για να μην σκοτωθούν μεταξύ τους. Ναι, γιατί ήταν πολιτικά θέματα. Είχαμε τα χωριστά καφενεία. Τα καφενεία ήταν ξεχωριστά. Δεν υπάρχει τίποτα από όλο αυτό, ευτυχώς. Αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο σήμερα και ψηφίζει, εγώ πιστεύω όλοι ψηφίζουν βάζοντας πρώτα απ' όλα το συμφέρον τους σωστά. Δηλαδή, όταν λέμε συμφέρον, δεν σημαίνει οικονομικό, είναι το συμφέρον μου, δηλαδή πώς θα έχω καλύτερη ποιότητα ζωής με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Αυτό είναι το κριτήριο και όχι είμαι αριστερός, δεξιός. Επειδή είστε πάρα πολλά χρόνια στο συγκεκριμένο χώρο, οι πελάτες σας είναι και τα κόμματα αλλά και οι πολιτικές προσωπικότητες εκατέρωθεν. Και από τις δύο πλευρές, από τις τρεις πλευρές, ενδεχομένως και μικρότερα κόμματα. Τι τους συστήνετε για αυτές τις εκλογές, Βασίλη, που είσαι ένα πρώτα και μετά σε ένα Περικλή. Κοίτα. Αυτό που όταν εγώ ως ψηφοφόρος θα λάβω 3.000 μηνύματα. Είμαι ρεσίως στην περίοδο που στην προεκλογική περίοδο και θα δώσω σημασία στα 10 με 20 από αυτά. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία τι είναι αυτό που θα προσελκύσει το ενδιαφέρον και με ποιο τρόπο σε σύντομο χρονικό διάστημα θα βρω το συγκριτικό μου πλεονέκτημα για να πείσω όσο δυνατόν περισσότερο μπορώ. Το κοινό, ναι. Άρα, δηλαδή, σε σύντομο χρονικό διάστημα, σύντομο μήνυμα λογικά, το δεύτερο, το κάνει τόπο, έτσι. Το δεύτερο είναι ειδικά στα social media. Για να αποκτήσει κάποιος κοινό, θα χρειάζεται χρόνο, συνέπεια και συνέχεια. Όταν ξεκινάει η προεκλογική περίοδο, έχουμε 20 μέρες. Αυτοί που έχουν παρουσία όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με αυτούς που θα ξεκινήσουν τώρα την προσπάθεια. Σε 20 μέρες δεν μπορείς να αποκτήσεις το κοινό το οποίο μπορείς να έχεις. Να χτίσεις. Προκειμένου. Άρα να... θέλει δουλειά αυτό στην εκλογή. Αυτό θέλει. Γι' αυτό η προεκλογική εκστρατεία δεν ξεκινάει στην πραγματικότητα όταν προκυρήσονται οι εκλογές. Ξεκινάει την επόμενη μέρα των εκλογών. Δηλαδή, όποιος θέλει να ασχοληθεί θέλεις με την πολιτική, ναι, πρέπει να χτίσει το κοινό του στα social media για μεγάλο χρονικό διάστημα, με πολλή συνέπεια και με πολλή συνέχεια. Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Χτίζεται αυτό, λέτε, ναι. Περικλή. Ναι, είναι ακριβώς έτσι. Και φυσικά αδικούνται όλοι αυτοί που μπαίνουν τελευταία στιγμή στη λίστα των υποψηφίων. Είναι αδικημένοι. Ναι, αλλά δεν το ξέρουν αν θα μπουν. Εδώ είναι το θέμα. Ναι, αυτό είναι θέμα των κομμάτων. Δηλαδή, για λόγους τακτικής, ναι, το κρατάνε μέχρι τελευταία στιγμή. Εγώ λέω, συστήνω πάντα ότι το πρώτο που πρέπει να κάνουν, ειδικά αυτοί που είναι καινούργοι υποψήφοι, να διαχειριστούν καλά τρία πράγματα. Το πρώτο είναι να διαχειριστούν το χρόνο τους, που πας και τι κάνεις και τι βλέπεις. Τι σημαίνει αυτό και να μην αναλώνονται. Ναι, σημαίνει ότι μην ξοδεύεις χρόνο για να πηγαίνεις στις λαϊκές, δεν σημαίνει τίποτα. Μην πηγαίνεις σε πέντε επιτάφιους, δεν υπάρχει χαμπάρι κανένας ότι πήγε σε πέντε επιτάφιους. Αλλά διαχειρίσου το χρόνο σου σωστά, διαχειρίσου κατ' επέκταση, διαχειρίσου την ενέργειά σου σωστά. Δηλαδή, γιατί θες ενέργεια για αυτές τις 30 μέρες. Και ως άνθρωπος, αλλά και ως περιοχή. Θέλει οργάνωση, θέλει εσάς δίπλα. Και το τρίτο είναι διαχειρίζει σωστά τα χρήματά σου. Δηλαδή το πού επενδύεις και τι χρήματα δίνεις, πού τα δίνεις, πρέπει να δεις. Δεν τα ξέρουν αυτά οι υποψήφοι. Αυτή είναι η δουλειά σας. Γι' αυτό σας λέω. Θέλει δουλειά αυτό, θέλει οργάνωση, θέλει σχέδιο. Δεν είναι έτσι. Ναι, αλλά είναι τόσο απλό. Ματίες επικοινωνιολόγους θέλει, γιατί βλέπουμε εδώ αντίθετα πράγματα. Να ρωτήσουμε κάτι. Είναι ακριβό το σπορ. Έτσι το πούμε. Όχι, θα το πούμε λαϊκά. Είναι ακριβό το σπορ της επικοινωνίας. Πανάκριβο. Και με εσωτερικό είναι ακριβό. Πανάκριβο. Και ιδιαίτερα για ένα πρόσωπο που μπαίνει και δεν έχει αναγνωρισιμότητα, είναι απαγορευτικό. Κάτσε, πολύ όμως. Κακό στη δουλειά σου κάνεις. Κακό στη δουλειά μας, αλλά πρέπει να μιλάμε, να λέμε την αλήθεια. Ένας άνθρωπος, για να έχεις κάποιες πιθανότητες να εκλεγείς, πρέπει να έχεις ένα ποσοστό αναγνωρισιμότητας και πάνω. Αν έχεις 20 μέρες καιρό, προκειμένου αυτή την αναγνωρισιμότητα να τη μετατρέψεις σε σταυρό, ναι, χρειάζεσαι πόρους απίστευτους. Ιδιαίτερα σε εκλογικές περιφέρειες, σαν αστικά κέντρα. Στην επαρχία ενδεχομένως με διάφορα δίκτυα και με διάφορες σχέσεις είναι πιο εύκολο. Αλλά εκεί χρειάζεσαι πόρους. Και μόλις αυτό για μένα. Μην πάρεις αυτό για μένα. Ναι. Σιγά, εσύ βλέπεις να αποτρέπει κανέναν. Έχουν και εμείς είναι. Εγώ δεν αποτρέπω κανέναν, αλλά δεν μπορώ, επειδή την επόμενη μέρα των εκλογών πρέπει να κοιτάω τον υποψήφιο πελάτη στα μάτια μου, πρέπει να πω τα πράγματα όπως έχουν. Και όχι όπως τα θέλαμε να έχουν. Περικλή Πηλίδη, θέλω να με βγάλεις βουλευτή. Έρχεται και στο λέει.
Τι του λες. Θα του το πει. Το έχουν πει. Το πώς με ρωτάνε. Ξέρω, το για σένα, ξέρεις πώς με ρώτησε. Τι για μένα. Πρώτα αυτό του λένε και μετά του λένε. Βάζει, παιδί μου, είναι ένα βαθμό πριν βγουν λίστα. Με Πασόκ. Από το παλιό θα βάζα. Αυτό του είπα εγώ αυτό παντού. Με το παλιό Πασόκ. Η ερώτηση είναι γιατί θες να το πάθεις αυτό. Το απαντάς. Αποτρεπτικός. Γιατί. Τι σε έπιασε δηλαδή. Αν δεν είναι από πολιτεία. Πώς το πάθατε αυτό. Τι σου συνέβη. Μετά πρέπει να έχει την απόλυτη συνείδηση για πού πάει, τι πάει. Δηλαδή, αν πιστεύει ότι θα εκλεγεί, πρέπει να του πω: κοιτάξτε, οι πιθανότητες είναι ελάχιστες. Αλλά δεν είναι ανάγκη να εκλεγείς για να πετύχεις κάτι. Δεν το λέει σε σένα. Περιμένετε. Εσείς τώρα κάνετε καλό στη δουλειά σας που ήρθατε εδώ. Στα δύο μεγάλα κόμματα που διεκδικούν εξουσία. Όχι, ρε, εσύ. Δεν τον πληρώσω εγώ και με μου πει. Κοιτάξτε, εγώ θα περίμενα δύο επιλίδες, ελάτε εδώ σε μένα, εγώ θα σας βγάλω βουλευτές, πρωθυπουργούς. Τι είναι αυλικοί, είναι επαγγελματίες, είναι επικοινωνιολόγοι. Ναι. Διώχνετε κόσμο τώρα. Αλλά υπάρχει όμως και μία ανταμοιβή που πιστεύουν ότι θα έχουν και την έχουν πολλές φορές, ειδικά στα δύο κόμματα τα πρώτα, τα μεγάλα που είναι κόμματα εξουσίας, γιατί λέει, αν βγει πρώτο κόμμα το δικό μου, ακόμη και να μην εκλεγώ στην θα βγω σε επόμενες. Όχι. Όχι. Κάπου θα με τρυπώσουν, κάπου θα βγω. Α, κάπου θα με βάλουν. Θα πάρω κάτι, θα έχω μια αναγνωσιμότητα ή θα το πάω για τη δεύτερη φορά θα είμαι πιο τυχερός ή πιο προετοιμασμένος. Άρα ας μπω εγώ σε αυτό το λούκι, ας μπω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί υπάρχει πάντα και η μοροφιλοδοξία, έτσι. Πιστεύουν όλοι πριν από τις εκλογές, ακόμα και κάποιος που μπήκε τελευταία στιγμή και είναι σχεδόν αδύνατον να φτάσει ούτε καν επιλαχών, από το περιβάλλον του που του χτυπάνε την πλάτη και του λένε «Μεγάλε, ακούω συνέχεια το όνομά σου, σε βλέπω, όλοι μιλάνε για σένα», πιθανόν το Σάββατο πριν από τις εκλογές, το βράδυ πριν κοιμηθεί, να πιστεύει ότι αυτός αύριο θα είναι βουλευτής. Κρίμα, μωρέ. Γιατί το κάνει, γιατί σημαίνει. μα πρέπει να έχεις μια αντίληψη του εαυτού σου. Άλλη συμβουλή, λέω, πριν ασχοληθείς με την πολιτική, βρες ένα πολύ καλό ψυχολόγο. Σωστό, σωστό. Αυτό, ναι. Πάντως, για να απαντήσω, αν διώχνουμε κόσμο, ο επικοινωνιολόγος, για να μπορέσει να έχει πελατεία, πρέπει να είναι ειλικρινής και να λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Αν κοροϊδεύει τους πελάτες του, νομίζω την επόμενη μέρα των εκλογών δεν θα έχει πελάτες. Και λοιπόν, θα σου χρεώσουν και την αποτυχία. Επίσης αυτό χτίζεις. Το ότι δεν το έχει, αξιοπιστία δεν θα βγει, το φτιάξω. Η αξιοπιστία είναι το μεγαλύτερο. Βάλτε μας λίγο Πασόκ να βλέπουμε να πάμε σε διάλειμμα. έλα Περικλή. Το 2000, αυτή η καμπάνια που είδατε και είπατε κάτι έγινε, ήταν μια αποτυχημένη καμπάνια. Δεν εξελέγει ο Καραμαλής. Το υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και θέλει. Μου το χρεώσανε. Είπαν ότι. Ναι, πάντως έχουμε 2023. Έχουμε 2023. Απέτυχε. Το μήνυμα έμεινε όμως. Αυτό ξέρουμε. Από όλα αυτά τα χρόνια της καμπάνιας της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως, εγώ που κοιτούσα τα νούμερα, η καμπάνια ήταν εξαιρετική, παρόλο που ιτήθηκε ο Καραμαλής, διότι και η διαφορά στην πορεία προς τις εκλογές μειώθηκε. Πολύ. Συνεπώς, με αυτό το κριτήριο ήταν πετυχημένη η καμπάνια, δεν ήταν αποτυχημένη. Το μήνυμα δεν μας έχει μείνει, το υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και το θέλουμε. Ναι, αλλά λέμε δεν... Πόσα άλλα μας έχουν μείνει, το αλλαγή μας έχει μείνει από τον Ανδρέα τον Παπανδρέου. Εννοείται. Α, αν θυμάμαι καλά, από τον Γιώργο του Παπανδρέου το πάμε. Θυμάστε που υπογράφει, που λέει πάμε. Που είναι κάτι, υπογράφει κάτι χαρτιά. Ναι. Ναι, ναι. Να ξέρουμε ότι θα υπέγραφε μνημόνια αργότερα. Α, μπράβο. Σου λέει πάμε. Τον επιτοθυμόμαστε γιατί θέλουμε να το ξεχάσουμε. Βασικά και επιμένει. Πήγαμε. Και πάμε, τα λεφτά λοιπόν. Υπάρχουν ή έχει μείνει. Και τα λεφτά υπάρχουν ή έχει μείνει. Βέβαια δεν είναι εκστρατεία όμως. Ναι. Ήταν μηνύματα τα οποία κάποιο τα έγραψε. Λοιπόν, παιδιά, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ και του δύο. Ευχαριστούμε θερμά. Καλή επιτυχία σε όποιον υποψήφιο έχει αναλάβει. Έτσι, Περικλή Μπηλίδη και σένα. Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, πού θα δουλέψει. Και τα δύο, γι' αυτό είμαι Αθήνα τώρα, είμαι πάνω κάτω, έχω διπλή Πάτε καλά. Διπλή και επαρχία. Βγαίνετε, πάτε και περιφέρεια, σας στέλνουν εκεί στην περιφέρεια, δηλαδή γίνεστε 17.000 κομμάτια πάνε στην Τώρα η εποχή της πανδημίας μας έκανε καλό, γιατί υπάρχουν οι τηλεδιασκέψεις. Α, το κάνετε έτσι, έχετε γλιτώσει κι εσείς, δεν είστε βέβαια. Κοντά. Βέβαια, μα έχουμε εξοικονομήσει απίστευτο χρόνο. Και ίσως και μετακινήσεις και τα λοιπά. Βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους δύο. Να είστε καλά, καλή δουλειά μας. Καλή δύναμη.